Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πρώτα απ' όλα, πριν σχολιάσουμε την Κωνσταντίνα αγωνιστικά, γιατί η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής την έχουμε δει σε ένα και μοναδικό αγώνισμα, θέλω να μου πεις, όταν άκουσες ότι μπήκε ή θα μπει, γιατί ακουγόταν αρκετό καιρό πριν, δεν επιβεβαιωνόταν βέβαια, αλλά ακουγόταν, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Survivor, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου? Την Κωνσταντίνα δεν την γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε δει ότι είναι λίγο έτσι ναζιάρα και. Ναζιάρα. Και αυτό το οποίο έχει εκεί μέσα σίγουρα θα δώσει ένα άλλο χρώμα και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτω από τις δύσκολες συνθήκες το πώς θα διατηρηθεί και πώς θα επηρεαστεί από όλες αυτές τις συνθήκες. Στο αγώνισμα αυτό που έκανε όντως χρησίμευσε η συμμετοχή της Κωνσταντίνας ή στην πραγματικότητα όλο το κουπί το έκανε η Χαλκιά? Δηλαδή, ο εσωτερικός παίκτης κάνει κάτι στην πραγματικότητα? Κάνει και μπορεί να φαίνεται πιο δυνατή και να είναι πιο δυνατή η κοπέλα, η Χαλκιά. Είναι όμως συνολική προσπάθεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο από τη Χαλκιά. Μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά γι' αυτό και παίζουν δύο. Αν παίξει μόνη της, θα δείξει τι μπορεί μόνη της. Πιστεύεις ότι αγωνιστικά θα έχει ενδιαφέρον η Κωνσταντίνα? Δηλαδή, γιατί βλέποντάς την κάποιος ή τέλος πάντων όσο γνωρίζουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δεν είναι μια αθλητική γυναίκα τέλος πάντων, αθλείται από εντελώς ερασιτεχνικά. Μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα αγωνιστικά, θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις δηλαδή των αγωνισμάτων? Οπωσδήποτε δεν πιστεύω, βλέποντάς το ότι θα είναι πιο γρήγορη παίκτρια, μπορεί να είναι εύστοχη όμως. Μπορεί να αποκτήσει μια ταχύτητα τέτοια που σε συνδυασμό με την ευστοχία, υποθετικά πάντα μιλάμε, να της δώσει κάποιες νίκες. Ας δούμε. Ας δούμε ένα βίντεο.